Γέροντας Παΐσιος γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας το 1924. Χάρη στη φωτισμένη παρουσία του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, τα Φάρασα αποτελούσαν μια μικρή εστία ελληνισμού και ορθοδοξίας στα βάθη της Μικράς Ασίας. Ο Άγιος Αρσένιος βάπτισε όλα τα αβάπτιστα παιδιά του χωριού. Ένα από αυτά ήταν και ο γέροντας Παΐσιος. Ο Άγιος, προβλέποντας ότι θα γίνει καλόγερος, δεν του έδωσε το όνομα που ήθελαν οι γονείς του, αλλά το δικό του όνομα. Ο μικρός Αρσένιος έζησε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια στην ορεινή Κόνιτσα της Ηπείρου. Μόλις επέστρεφε από το σχολείο, διάβαζε γρήγορα τα μαθήματά του και ύστερα ζητούσε αφορμή να φύγει από το σπίτι και να πάει στο κοντινό δάσος να ζήσει σαν ερημίτης. Τον γνώρισα τον γέροντα το 1975, τέτοια περίπου εποχή, προ 41 έτους, ήμουνα δευτεροετής στο Πανεπιστήμιο. Μου είναι αλυσμόνητη η πρώτη εντύπωση που είχα για τον γέροντα. Είμαστε τρεις φοιτητές, δυο της θεολογικής και εγώ χημικός, που πήγαμε και τον είδαμε. Αυτό που σε πληροφορούσε η μορφή του ήταν ότι ενσάρκωνε ό,τι η Εκκλησία μας περιγράφει για έναν άνθρωπο του Θεού. Είχε το αίσθημα κανείς όταν τον έβλεπε ότι μιλεί με έναν Άγιο. Σε ηλικία 12 περίπου ετών, όταν τέλειωσε το δημοτικό, που ήταν πολύ καλός μαθητής, αναφέρεται ότι ο δάσκαλος είπε στον πατέρα του θα ήταν καλό ο Αρσένιος, είχε πάρει το όνομα του Αγίου Αρσενίου κατόπιν προτροπής του Αγίου που ήταν και νονός του υπ' αυτή την έννοια, γιατί θα στεκόταν στο πόδι του στη συνέχεια, να σπουδάσει στο γυμνάσιο, αλλά εκείνος, επειδή ίσως θα έπρεπε να μετακινηθεί στα Γιάννενα, δεν ήθελε να επιβαρύνει την οικογένειά του, αλλά να αποτελεί αυτός στήριγμα της οικογένειας, και είπε θα μάθω τέχνη. Πήγε να μάθει λοιπόν την τέχνη του μαραγκού και προόδευσε τόσο πολύ στην τέχνη αυτή που έκανε, όπως σε ό,τι έκανε γενικά στη ζωή του, ώστε μετά από 2-3 χρόνια λένε ότι τις δουλειές που ανέθεταν στο μάστορα τις ανέθεταν στο Αρσένιο, και σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη δεν έπαιρνε ποτέ χρήματα. Με τα χρήματα η σχέση του ήταν ανάργυρο στην κυριολεξία. Ο Σάκης χρειαζόταν για κάποιο λόγο χρήματα, με θαυμαστό τρόπο ο Θεός του έδινε τη δυνατότητα να κάνει οτιδήποτε. Ήταν ακέραιος από μικρό παιδί. Αναφέρεται ότι στην παιδική του ηλικία, ενώ έπαιζε σαν όλα τα παιδιά μπάλα, δεν ανεχόταν στο παιχνίδι ζαβολιές, ήθελε κανόνες, και έλεγε στη μητέρα του καμιά φορά παρεπονείτο γιατί δεν τον παίζαν τα άλλα παιδιά. Αυτός δεν δεχόταν ζαβολιές. Και η μητέρα του έλεγε, καλά, είναι ανάγκη να παίζεις με τους άλλους για να σου πούν μπράβο, να έρθεις πρώτος, έχουμε αυλή, έχεις και μπάλα, από εδώ μπορείς να παίξεις. Δηλαδή τον καλλιεργούσε από μικρόν στην ταπεινοφροσύνη. Έτσι προετοίμαζε τον εαυτό του από την ηλικία, την νεαρά ηλικία, να γίνει καλόγερος. Αγαπούσε ιδιαίτερα τη μητέρα του. Και το πατέρα του επίσης, ο πατέρας του τον εκτιμούσε γιατί ήταν καλός στα τεχνικά θέματα, ενώ η μητέρα του, που ήταν από το γένος του Αγίου Αρσενίου, τον εκτιμούσε για την ευλάβειά του, την ψεύτικη όπως λέει ο ίδιος, γιατί δεν είχε ποτέ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, ήταν ταπεινός. Τότε στα 15 του περίπου χρόνια, κάποιος που έλεγε ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός αλλά ένας καλός άνθρωπος, τον έβαλε σε πολύ μεγάλη δοκιμασία, γιατί σκέφτηκε ότι τότε, γιατί προετοιμάζομαι εγώ, γιατί κάνω μετάνοιες, γιατί πρέπει να
κάνω αγώνες σαν ο Χριστός ήταν απλώς ένας άνθρωπος. Και τότε του εμφανίστηκε ο Χριστός. Δεν είναι μικρό πράγμα να εμφανιστεί ο Θεός. Μόνο στους δικούς του ανθρώπους παρουσιάζεται ο Θεός και σε αυτούς που δεν θα βλαφθούν από την θεωρία αυτή του Κυρίου. Τα δύσκολα χρόνια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, καθώς και τα πρώτα χρόνια του Ανταρτοπολέμου, έμεινε στην Κόνιτσα ως προστάτης της οικογένειάς του, γιατί τα μεγαλύτερα αδέλφια του είχαν επιστρατευθεί. Στη συνέχεια υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία σε εμπόλεμη κατάσταση. Διακρίθηκε για το ήθος, τη γενναιότητά του και την αυτοθυσία του. Η ζωή του μέχρι το να πάει το 1945 στο στρατό, είπαμε, ήταν ζωή προετοιμασίας για τον μοναχισμό. Δοκίμαζε τον εαυτό του, αν μπορούσε να μαγειρέψει, αν μπορούσε να πλύνει τα ρούχα του, αν μπορούσε από μικρή ηλικία να κάνει οτιδήποτε θα του χρειαζόταν αργότερα στη μοναχική του ζωή. Κράτησε περίπου 4-5 χρόνια η θητεία του στο στρατό, τον τοποθέτησαν στις διαβιβάσεις, εκτιμούσε ιδιαίτερα το στρατό και γενικά ήταν άνθρωπος της εκκλησίας, της πατρίδας και της οικογένειας. Έλεγε ότι η οικογένεια είναι το κύτταρο, η κατοίκον εκκλησία. Εάν διαλυθεί η οικογένεια, σύντομα θα επισπεύσει ο Θεός την κρίση. Δεν χρειάζεται ο κόσμος χωρίς οικογένεια. Επίσης ένα άλλο στοιχείο που λέει ότι δεν ανεχόταν βλασφημίες ή κάτι άλλο στο στρατό και όταν ήταν στη Φλόρινα, σε ένα λοχαγό λίγο πριν την απόλυσή του, ο οποίος βλαστήμησε την Παναγία, του είπε με κάθε επισημότητα, στρατιώτης αυτός προς λοχαγός, σε περίοδο είπαμε δύσκολη, από εδώ και πέρα αρνούμε να υπακούω στις εντολές σας. Από τη στιγμή που είστε βλάσφημος, δεν είστε αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Πληροφορήθηκε ο λοχαγός από τη θαραλέα αυτή στάση του πατρός ότι δεν είχε να κάνει με ένα συνηθισμένο άνθρωπο. Πολλές φορές έσωσε και τη μονάδα του με την ευφυΐα του η οποία τον διέκρινε, αλλά και το φωτισμό του που είχε από το Θεό, γιατί μια φορά όταν ήταν αποκλεισμένη κατάφερε και έπιασε επαφή με τον ασύρματο και ειδοποίησε και ήρθε ένα αεροπλάνο και σώθηκαν. Ο λόγος για τον οποίο τον έλεγαν ασύρματιστή του Θεού ήταν η ίδια έκφραση, την αγαπούσε ο ίδιος αυτή την έκφραση, όχι για τον εαυτό του, δεν την ανέφερε στον εαυτό του, έλεγε ότι όπως οι διαβιβάσεις είναι το όπλο με το οποίο ο στρατός αποκτά επαφή και επικοινωνία με τους άλλους, έτσι και ο μοναχισμός είναι αυτός ο οποίος πρέπει να έχει επικοινωνία με τον Θεό. Και πώς επιτυγχάνεται αυτή η επικοινωνία, κυρίως για τους ανθρώπους, με την καθαρή εξομολόγηση, με την προσεκτική ζωή, με την ταπείνωση, με όλα τα στοιχεία της πνευματικής ζωής που χρειάζεται. Σε ηλικία 29 ετών, ο Αρσένιος αναχώρησε για το Άγιον Όρος, για να καταταγεί στο Αγγελικό Τάγμα των Μοναχών. Ποθώντας την ησυχαστική ζωή, αρχικά επισκέφθηκε μερικά κελιά και έμεινε λίγους μήνες το καθένα. Τελικά, αποφάσισε να πάει στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου, η οποία εκείνη την εποχή ήταν το πιο αυστηρό κοινόβιο. Είχα την ευλογία να τον έχω γνωρίσει από μικρός, όταν ήταν στο κελί Τίμιο Σταυρός, στη Μονή Σταυρονικήτα. Ο Άγιος Παΐσιος πλέον είναι κάτι το εξαιρετικό, κάτι το ιδιαίτερο στο μοναχισμό του Αγίου Όρους. Δεν ήταν ένας απλός ενάρετος μοναχός, ένας αγωνιστής. Δεν θα το έδινε ιδιαίτερη σημασία. Απλός, λιτός άνθρωπος, προσιτός, πανέξυπνος. Πολύ εύφυλα άνθρωπος, πολύ κοντά στον άνθρωπο που τον πλησίαζε. Δεν είχε καμία απόσταση και προσπαθούσε να τον βοηθήσει τον άνθρωπο αυτό, με κάθε τρόπο. Την τελευταία φορά που τον συνάντησα στο κελί του και τον είδα και έτυχε εκείνη την ημέρα στο κελί να μην είναι κανένας. Ήταν ορθάνεκτη η πόρτα, η εξώπορτα του φράχτη και του κελιού και αυτός ήταν στην είσοδο του κελιού. Μετά τα συνηθισμένα καθίσαμε για να κουβεντιάσουμε. Ο
Ο ίδιος όμως δεν κάθισε, αλλά ενώ εγώ έλεγα, ας πούμε, το θέμα, εκείνος έκανε μία αριθμική κίνηση. Πηγαίνοντας ερχόμενος, αλλά μονολογούσε. Δεν ακουγόταν αυτό που μονολογούσε. Σε κάποια φάση έλεγε κάτι σχετικό, αυτός έρχεται ή αυτός είναι. Αυτά τα δύο τα τόνιζε, αλλά τίποτε άλλο. Σε κάποια στιγμή νόμισα ότι δεν με παρακολουθεί και σκέφτηκα, δεν το είπα, σκέφτηκα ότι αυτός δεν με παρακολουθεί, και μόλις τέλειωσα τη σκέψη λέει, λέγει εσύ, σ' ακούω. Και συνέχισε για αυτή. Λοιπόν, αυτό επαναλήφθηκε και άλλη μια φορά. Και μετά το γεγονός αυτό, παρουσιάστηκε ένας που είναι δικαίως σε μια σκήτη στο Άγιον Όρος, μαζί με τον υποτακτικό του. Και, εν πάση περιπτώσει, επαληθεύτηκε αυτό το ότι, δηλαδή, αυτό που έλεγε, αυτός είναι και έρχεται. Δηλαδή, είχε δει αυτόν που ερχότανε να έρχεται. Αυτά δεν είναι βέβαια παραμύθια, ούτε από κείμενα της φαντασίας μου, και όποιος θέλει ας το πιστέψει. Ερχόταν αυτά που έλεγε, δεν σκεφτόταν να τα πει, τα ζούσε. Ζούσε τον παράδεισο μέσα του και έλεγε θα έρθουν έτσι τα πράγματα, είπε, που δεν θα, η πατρίδα μας δεν θα μπει σε αυτό τον πόλεμο το μεγάλο που θα γίνει, γιατί όποιος μπει σε αυτό τον πόλεμο θα βγει όχι απλώς τραυματισμένος, εξουθενωμένος. Ίσα ίσα γρατζουνιές θα έχουμε και θα είναι μικρή μπόρα. Αναφέρεται μάλιστα μια μοναχή εκεί στη Σουρωτή ότι μια μέρα τον είδε το γέροντα στον ύπνο της να χοροπηδάει. Και του λέω, γέροντα, γιατί χαίρεσαι? Λέει, γιατί ήταν να γίνουν αλλιώς τα πράγματα, αλλά η Παναγία ζήτησε από τον Υιό της και θα γίνουν με τρόπο που να εξυπηρετούν την Ελλάδα. Πίστευε και αγαπούσε πολύ την Παναγία, τους Αγίους, αξιώθηκε να δει την Αγία Εφημία, τον Άγιο Λουκυλιανό, την Παναγία, τον Άγιο Θεολόγο. Του λέει μια μοναχή μια φορά, καλά είναι εύκολο, γέροντα, να δούμε την Παναγία, γιατί δύσκολο είναι. Το θεωρούσε απλό. Ήταν γενικά ένας άνθρωπος όχι αυτής της γήινης εποχής μας, μιας άλλης εποχής. Όπως είπε και ο άλλος γέροντας, ο Άγιος Πορφύριος, κάθε 100 χρόνια γεννιούνται τέτοιοι μοναχοί. Είχε τις καταβολές αλλά και την ευλογία του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόπου και τη μεγάλη ευλογία του Θεού, ώστε να αποτελέσει για την εποχή μας μεγάλο δώρο. Μπορώ να πω ότι όσα είναι γνήσια δικά του θα γίνουν μέχρι κεραίας. Στους καιρούς αυτούς θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψεις πολύ, επιθέσεις εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη, σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρία της ψυχής. Όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οκνηροί, θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνο, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Τον Αύγουστο του 1958, ο γέροντας Παΐσιος επιστρέφει στην πατρίδα του την Κόνιτσα και παραμένει για 4 χρόνια ζώντας στην Ιερά Μονή στο Μίου. Το 62 και μετά τη χειροτονία μου σε διάκονο, είχε γίνει σύντομα, έπρεπε να πάω στην Ελλάδα για κάποιους διαφόρους λόγους, και τότε ο φίλος μου, ένας από τους θεολόγους, Νέλλας Παναγιώτης λέει το, μου λέει πάμε να δούμε ένα γέροντα. Ενδιαφέρονται και αυτός για μοναχισμό, πάμε να δούμε ένα γέροντα εκεί στην Κόνιτσα. Του λέω εντάξει πάμε, να του πεις να έρθει στο Σινά. Του λέω τι να του πω να έρθει στο Σινά, για επίσκεψη, ό,τι. Πες το έτσι λέει, και μπορεί να είναι για επίσκεψη, μπορεί να είναι και να μείνει περισσότερο, να μας βοηθήσει. Πήγαμε λοιπόν ένα απόγευμα, θυμάμαι, μας δέχτηκε ο γέροντας εκεί
Εγώ του είπα τους λογισμούς μου, γιατί πήγα για μοναχός, είχα πάει για αποστολή και λέω να περάσω το μοναστήρι και τα από όλα αυτά. Μου λέει, μπράβο, καλά έκανες έτσι να πάρεις από το μοναστήρι. Είπα τις δυσκολίες που είχαμε εκεί, τις άκουσε και του λέω εγώ με το. Λέω, γέροντα, δεν έχεις το σινά. Κοίταξε καλά καλά. Ελάτε εκεί να σας δούμε, να μας δείτε, να μας οδηγήσετε. Τ' άκουγε καλά καλά, δεν μιλάει. Είδα και όλα, δεν έχει ενδιαφέρον, άστο. Προχωρήσαμε σε κάτι άλλο στη συζήτηση, σηκωθήκαμε να φύγουμε. Κάποιοι στιγμή, περιμένετε λίγο. Πάει μέσα λοιπόν στο δωματιάκι το ιδιαίτερο και έρχεται με ένα χαρτί στα χέρια σου. Φαινόταν σαν φάκελος. Μου λέει, πάρ' το αυτό. Είναι η ταυτότητά μου. Να παντιμπάρεις, να μου βγάλεις το διαβατήριο, άσω στον τάδε και εγώ θα έρθω. Κοιταχτήκαμε και οι δύο, φύγαμε απορριμμένοι. Δηλαδή, το λέγαμε ότι είναι αδύνατο να έρθει και εκείνος έτοιμος να έρθει. Μετά μάθαμε ότι ήδη είχε κάποια προβλήματα εκεί και ήθελε να φύγει μακριά σε έρημο και είχε κάνει αυτή την προσευχή χωρίς να ξέρει τι θα το απαντούσε ο Θεός. Και μετά εμείς φωνηθήκαμε περίπου σε αυτή τη στιγμή και του λέμε αυτό. Το Θεός λοιπόν φωνή Θεού και πράγματι. Μας ήρθε λοιπόν ο γέρον Παΐσιος. Στην Αγία Εκατερίνη του Θεοβάδη στο όρου Σινά, ο γέροντας Παΐσιος έφτασε τον Οκτώβριο του 1962. Εκεί τον υποδέχτηκαν οι Σιναίτες πατέρες. Ήταν πολύ αδύνατος, σεμνός και ολιγομήλυτος. Εκείνο που έχω να πω ότι εξ αρχής ενδιαφέρθηκε και για εντός εισμονής ως καλός μαραγκός που ήταν να κάνει την πήρε πρώτα απ' όλα είδε τις ανάγκες που είχε ένα παλαιό ηλιοτριβείο. Τι άλλες ανάγκες? Οι ελιές ήταν ακράδευτες χρόνια. Οι ελιές ήταν σε μια κοιλάδα των Αγίων Τεσσαράκων που τους λέμε και είναι καμιά χιλιάδα δέντρα τα οποία είχαν αγριέψει λόγω της μη φροντίσεως του. Δεν υπήρχε κάποιος να τα φροντίσει. Εκείνος λοιπόν πήρε την ευλογία από τον οικονόμο της Μονής να πάει εκεί να τα καθαρίσει. Ο γέροντας Παΐσιος έμεινε μέσα στο μοναστήρι 2 μήνες. Στο διάστημα αυτό περπάτησε όλα τα γύρω βουνά αναζητώντας τόπο για να ασκητέψει. Τελικά εκείνο που χρόνια ποθούσε και ζητούσε το βρήκε σε ένα μικρό ασκητήριο στο βουνό της Αγίας Επιστήμης. Του δώσαμε ένα δωματιάκι απλό, το έκανε πιο απλό εκείνος. Σε λίγες μέρες συζητάει, δεν γίνεται, λέει, να πάω πιο πάνω εκεί, δα. Εκεί, μα λέει, δεν είναι πιο πάνω. Λέει, για μένα ένα τέταρτο δρόμο δεν είναι τίποτα. Είπαμε αργότερα, σκεφτήκαμε να του δώσουμε εκείνο εκεί το κελάκι της Αγίας Επιστήμης. Είχε πάει και αμέσως, το είχε δει και του άρεσε. Και κοντά στη Μονή και μακριά από τη Μονή για να μπορεί να έχει τη δική του ησυχία. Γιατί υπήρχαν ήδη από τότε επισκέπτες προς τη Μονή και ήθελε να αποφύγει αυτό, προβλέποντας ότι θα αρχίζουν να τον ανακαλύπτουν και προτίμησε να πάει εκεί. Στο χώρο εδώ βρίσκεται το εκκλησάκι της Αγίας Επιστήμης, που είναι ακριβώς δίπλα μας, δεξιά μας, και ακριβώς πιο δίπλα, αριστερότερα της εκκλησίας, είναι το κελίο που έμενε ο Άγιος Παΐσιος την περίοδο εκείνη, 1962-1964.
όπου και ασκείται εδώ πέρα στο χώρο αυτό. Το εκκλησάκι είναι αφιερωμένο στον Άγιο Γαλακτίωνα και την Αγία Επιστήμη. Οι Άγιοι αυτοί έζησαν, μάλλον ο χώρος εδώ είναι από τον 3ο αιώνα. Οι Άγιοι αυτοί ήταν ένα ζευγάρι, θα έλεγα. Απλώς διάλεξαν να ασκητεύσουν αργότερα και ήρθαν εδώ στο χώρο αυτό, όπου έμεναν φυσικά σε χωριστούς χώρους κελιά. Αργότερα όμως το έμαθαν κάποιοι οι οποίοι κυνηγούσαν τους χριστιανούς και τελικά τους συνέλαβαν και τους βασάνισαν, με αποτέλεσμα τελικά να μαρτυρήσουν, και γι' αυτό ακριβώς γιορτάζουν τελικά ως Άγιοι, και γι' αυτό υπάρχει και το εκκλησάκι εδώ πέρα, επειδή ακριβώς εδώ στο χώρο αυτό, στην περιοχή αυτή, ακριβώς ασκήτησαν και μαρτύρησαν πιθανώς. Είναι επιβλητικός ο χώρος εδώ πέρα και γι' αυτό διάλεξε ο Άγιος Παΐσιος να έρθει εδώ. Ζούσε ασκητική ζωή εδώ πέρα, ήταν λιτοδίαιτος όντως στην κυριολεξία, έτρωγε, που έκανε πολύ προσευχή, έτρωγε ελάχιστα, έκανε νηστεία αρκετή, θα λέγαμε, πολύ νηστεία, και γενικά ήταν άνθρωπος προσευχής, Αυτό και τον διέκρινε σε όλη τη ζωή, και οι συμβουλές που έδινε στον κόσμο ήταν πάρα πολύ έτσι πνευματικές και ανάπαμε πάρα πολύ τον κόσμο. Ήταν πολύ αγαπητός, ήταν πολύ άμεσος με τον κόσμο. Μιλούσε για πολύ αγάπη, πνευματική αγάπη. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι εμείς είμαστε ασυρματιστές του Θεού, με την έννοια ότι με την προσευχή μας μέσα στην έρημο μιλάμε διαρκώς με τον Θεό και επικοινωνούμε με τον Θεό. Γι' αυτό είμαστε σαν τους ασυρματιστές. Όπως οι ασυρματιστές στα πλοία λοιπόν επικοινωνούν με τη στεριά, με τους παράκτιους σταθμούς, έτσι λοιπόν και εμείς εδώ με την προσευχή μας και με το κομποσκήνι μας επικοινωνούμε ακριβώς με το Θεό και μεταφέρουμε τα προβλήματα των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, των πασχόντων, των ασθενούντων όλων εις τον Θεό. Με αυτή την έννοια είμαστε ασυρματιστές λοιπόν πνευματικοί. Πατέρα Παύλο, πότε ήρθατε στο μοναστήρι στην Αγία Κατερίνη στο Ρουσινά? Το 1972. Νέος τότε βέβαια, είμαι γύρω στα 30 ετή, είχα τελειώσει οι εκκλησίες σπουδές που έκανα εκεί πέρα, γιατί ήμουν από φτωχή οικογένεια και δεν μου δόθηκε ευκαιρία να σπουδάσω έτσι, συστηματικά, αλλά έβαλα το Πανεπιστήμιο, τη Θεολογία, τέλεσα και μόλις τέλεσα ήρθα εδώ πέρα. Είσαστε από τους λίγους πατέρες που έχετε γνωρίσει τον Άγιο Παΐσιο. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια? Αυτά που έχουν μείνει στην καρδιά μου, εξίδελα μέσα, είναι η αγάπη που είχε πολύ και η ταπείνωση του, τα δύο μεγάλα αυτά. Και αυτά, να αντάξει, ο μοναχός ειδικά, είναι μεγάλη υπόθεση να αντάξει και τα δύο σε βαθμό μοναχικό, πολύ ψηλό. Τα δύο, η γεννημένη αγάπη ανεμβάζει στον Θεό και η ταπείνωση τον κρατάει να μην κρίνει, να μην κακολογεί τον άλλον, τον κρατάει να μην πέσει από το ύψος που τον ανέβασε η αγάπη. Και είναι μεγάλη υπόθεση και αυτά και τα δύο. Ο ερώτερος εχθρός του διαβόλου δεν είναι άλλος, είναι η ταπείνωση. Η ταπεινοφροσύνη είναι στολή της θεότητας. Ο Ιησούς Χριστός μας αυτή τη στολή εφόρεσε την ταπεινοφροσύνη και ήρθε και έζησε εδώ στη γη και συνανεστράφη με τους ανθρώπους. Αυτό το ένδυμα φορούσε. Το ένδυμα της ταπεινοφροσύνης. Ο Κύριος αναπαύεται στους ταπεινούς. Δυστυχώς όμως, οι άνθρωποι δεν αγαπούν την ταπείνωση, αλλά αγαπούν οι άνθρωποι την υπερηφάνεια. Είχε πολύ απλότητα, σαν μοναχός αληθινός, μας μάζευε εδώ πέρα στο καλόνι, μετά την ακολουθία ερχόμαστε εδώ πέρα, καθόμαστε όλοι, και μας έλεγε τις ιστορίες του, παλιές ιστορίες, γιατί είχε βιώσει πολλά πράγματα, αυτός ήταν μοναχός, φτασμένος ψηλά. Πήγαινε εκεί πέρα στο κάθισμά του, στην Αγία Επιστήμη, έτσι καθόταν. Και εδώ έρχονταν για λίγο. Είναι δύσκολος χώρος επάνω στην Αγία Επιστήμη. Λάγει, γι' αυτό ήταν παιχνίδι. Ήταν και για αυτό το μέρος, μέρος αυτός είχε φτάσει πολύ ψηλά και ήταν για εκεί πέρα, ήταν το μέρος αυτό, ήταν φυσικότατο. Στο Σινά, ο γέροντας Παΐσιος, ύστερα από 6 μήνες παραμονή στην έρημο, έγραψε σε επιστολή του: «Ασφαλώς θα με καλοτυχίζετε που οπωσδήποτε στην έρημο είμαι απαλλαγμένος από τα αίτια της αμαρτίας. Αλλά εκεί που δεν μπορεί να βάλει τα όργανα του ο διάβολος, πηγαίνει ο ίδιος. Δι' αυτό,
να εύχεστε να με δυναμώνει και σκεπάζει η χάρις του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος φαίνονταν απλός, καθημερινός, ένας συνηθισμένος άνθρωπος μοναχός, ο οποίος έκανε κρυφά την άσκηση και δεν τον παίρναμε εμείς είδηση, ο οποίος είχε και έβλεπε και οράματα, αλλά και του τον διάβολο να τον πειράζει, μας τα έλεγε αργότερα αυτά και εμείς βέβαια δεν καταλαβαίναμε, και ακριβώς είχε τον αγώνα του τον πνευματικό που εμείς δεν αντιλαμβανόμεθα και πολλές φορές μας μάλωνε, εμένα ιδιαίτερα, και καλά έκανε, αλλά εγώ δεν το καταλάβαινε τόσο γιατί δεν είχα την ωριμότητα. Θυμάμαι μια φορά μου ήρθε στο φαρμακείο, το οποίο ήταν η ενασχόλησή μου, και τη γιατρός δεν ήμουν, έκανε τον γιατρό με πάση περιπτώσει. Ήρθε στο φαρμακείο εκεί, μου λέει: τι γίνεται, λέει. Μήπως ήρθε κανένας άνθρωπος εδώ τελευταία. Δεν θυμάμαι. Μήπως ήταν κανείς ουτιμοθάνατος. Δεν θυμάμαι. Βρε, υπάρχει ένας που με φωνάζει. Τον έχουν θάψει και είναι ζωντανός. Δεν διέρωται, του λέω. Ναι, μου λέει, ναι. Δεν μπορώ όμως να πάω. Ρώτησε ο Βεδίνης, δεν είχαν υπόψη αν κανένας πέθανε πρόσφατα. Δεν βρήκαμε κανένα. Πάει, τελείωσε αυτή η ιστορία. Το θυμάμαι δηλαδή πόσο τον είχε ανησυχήσει η ταλαιπωρία ενός πεθαμένου τάχα μέσα στον τάφο του. Στην έρημο, γύρω από το μοναστήρι του Σινά, ζουν οι Βεδουίνοι της φυλής Κεμπελία. Ο γέροντας Παΐσιος, παρατηρώντας τη ζωή τους, θαύμαζε την αντοχή τους. Πονούσε όμως, καθώς τους έβλεπε να στερούνται ακόμη και τα απολύτως αναγκαία. Η αγάπη τους Βεδουίνους. Λυπόταν πολύ τους Βεδουίνους και αυτό ήταν ένα άλλο κεφάλαιο για τον πατέρα, τότε πατέρα Παΐσιο. Τους έβλεπε έτσι και τους εμείς, του λέει ξυπόλυτο το παιδάκι, ξυπόλυτος κι εγώ. Πεινάνε αυτοί να πεινάσω κι εγώ. Εκείνοι, εγώ έχω ντομάτα και εκείνος δεν έχει, να τους δώσω στις ντομάτες μου. Μια τέτοια τακτική, η οποία ήταν μια συνεχής αυτοθυσία. Έκανες κάποια εργόχειρα, γιατί ήθελε να κάνει εργόχειρα, σκάλιζε και τα έδινε στη Μονή να τα πουλάμε, ό,τι νομίζαμε να τα δίνουμε και ευλογίες, και ό,τι θα παίρναμε σαν κάτι, τα έπαιρνε και τα έκανε, πήγαινε αγόραζε παπούτσια πλαστικά για τους Βεδουίνους, ό,τι είχαν ανάγκη τους τα βόλευε έτσι. Τίποτα σχεδόν για τον εαυτό του. Κύριε Ιπραήμ, είχατε γνωρίσει τον γέροντα Παΐσιο? Άρφος, μαγκάφαφο. Ναι, τον γνώρισα, ήταν στο όρος της Αγίας Επιστήμης. Τι έχετε να θυμάστε από εκείνο, ποια ιστορία θα μπορούσατε να μας πείτε? Με νομίζω, κάνω κόλλη χάτια που παρέγω. Γέζαμ, άρφα γέζαμ, άγιο, μου είχε άρφα, ήταν κόλλη λαϊβουλάτ, είπε παρέγω λίγο. Απίστε, λπίτ άγκο, φόγκο, λιτζάπαλ. Γιατί ήταν τόσο αγαπητός στον κόσμο? Γιατί ήταν απλός, ήταν απλός σαν παιδί. Σαν παιδί στην ψυχή, ήταν παιδί, ένα παιδί, ένα μεγάλο παιδί. Οι εναλλαγές της θερμοκρασίας και η έλλειψη οξυγόνου στο μεγάλο υψόμετρο επιβάρυναν την πάθηση που είχε ο γέροντας στους πνεύμονες. Η συχνή πονοκέφαλη και η αισθηματική δύσπνοια τον δυσκόλευαν πια ακόμη και στην προσευχή του. Είχε το αίτιο της βροχιεκτασίας. Εκεί έκανε κρύο. Δεν πρόσεχε και ο ίδιος πρώτα τους εξυπόλυτους και το χειμώνα. Έτσι για να ασκηθεί λίγο πολύ να μοιάσει στους Βεδουίνους πρώτα τους εξυπόλυτοι. Και έτσι λοιπόν, σε σύντομο, μετά από δύο χρόνια είχε αυτή την αιμόπτυση. Τον πιέσαμε να φύγει, γιατί και ο ίδιος δεν ήθελε να φύγει, αγαπούσε τον τόπο, ήθελε εκεί να πεθάνει μάλιστα. Θα φύγεις και λοιπά. Και έφυγε, πήγε στο νοσοκομείο, χειρίστηκε και έκτοτε έμεινε στο Άγιον Όρος. Και άρχισε να γίνεται θαυμαστός με τον τρόπο του, που και θαύματα βεβαίως, θέματα υγείας έκανε, αλλά και άλλα θαύματα πνευματικά έκανε και είχε αρχίσει να γίνεται περιζήτητος. Και από τους ηλικιωμένους και από τους νέους ανθρώπους, αγαπητός, και πηγαίνανε στο Ριδόνι, στο σχητήριό του ή στην Παναγούδα, αν καλώς θυμάμαι και κάνω λάθος, στο Άγιον Όρος.
Σε όλη την υπόλοιπη ζωή του, ο γέροντας Παΐσιος θα συνεχίσει να ποθεί την πανφτωχή και πάμπλουτη έρημο. Η ησυχία του Σινά, έλεγε, και από μόνη της είναι μια μυστική προσευχή που βοηθάει πολύ στην προσευχή. Επιστρέφοντας στο Άγιον Όρος, ο γέροντας αναζήτησε ένα μέρος για να μείνει. Έτσι, τα τελευταία 14 χρόνια της ζωής του, ο γέροντας Παΐσιος έμεινε στο κελί Παναγούδα. Εκεί, ύστερα από θεία πληροφορία, αφιερώθηκε πλέον στη διακονία του λαού του Θεού. Τη νύχτα την αφιέρωνε στην προσευχή και την ημέρα δεχόταν όσους κατέφευγαν στο καλύβι του. Πήγε λοιπόν στο Άγιο Όρος, σε ένα διάστημα στη Σκήτη των Ιβύρων και κατόπιν στον πατέρα Τίχωνα, ένα Ρώσο ασκητή που ζούσε στο κελί του Τιμίου Σταυρού, εκεί τον πρωτοείδα και εγώ το 1975. Και το 1979 μετακινήθηκε στο κουτλουμουσιανό κελί της Παναγούδας, που ήταν και το τελευταίο του κελί προ της αναχωρήσεώς του. Σε αυτό το κελί, πραγματικά, μια σαν χαράδρα που είναι τέλος πάντων σε μια ρεματιά που ξεκινάει από το Κουτλουμούς και απέχει περίπου 25 λεπτά, ήρθε πλήθος ανθρώπων. Υπολογίζω κατ' εκτίμηση 500.000 ανθρώπους μπορεί να είδε στη ζωή του. Είχε φοβερή εν Αγίω Πνεύματι και εν Θεό μνήμη και έλεγε, για παράδειγμα, κάποιον που τον είδε προδεκαετίας, «Εσένα κάπου σε έχει πάρει μηχανή». Η προσευχή του ήταν όχι απλώς αποτελεσματική, κάτι παραπάνω θα έλεγα. Θυμάμαι και έναν γιατρό που ήταν εκεί στις Καριές και υπηρετούσε και ο οποίος είχε στενοχωρηθεί από κάποια γεγονότα, ήταν λίγο ευαίσθητος ο γιατρός. Όπως ήρθε λοιπόν, έτυχε και ήμουν κι εγώ εκεί στο κελί. Του λέει, τι γίνεται Παναγιώτη? Λέει, γέροντα, είμαι τόσο στενοχωρημένος που δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι έχω. Καλά, λέει, καλά, περίμενε. Άνοιξε λίγο την πόρτα, μπήκε στο κελάκι εκεί στην Παναγία, προσευχήθηκε για κανένα 5-10 λεπτά περίπου και ξαναβγήκε έξω. Λοιπόν, Παναγιώτη, τι λέγαμε? Λέει, γέροντα, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά, φεύγω, σε χαιρετώ. Και φεύγοντας μου σχολίασε ότι ακόμη ένας άνθρωπος που σε αυτόν τον κόσμο θα ζοριστεί, μόνο στον άλλον θα βρει ανάπαυση. Ήτανε χαρούμενος άνθρωπος, το δικό του πόνο δεν τον φανέρωνε εύκολα και ήταν και, είχε και λεπτό χιούμορ. Όταν ήταν να γίνω καλόγερος το 1986, για το οποίο προσευχόταν και ιδιαίτερα, μου έλεγε, αποφάσισες να βάλεις μετάνοια? Ναι, ωραία. Θα σου δείξω κομποσχήνι. Μου έδειξε 3 φορές το κομποσχήνι εκείνη την ώρα. Εμείς φτιάχναμε εκεί κομποσχήνι και ενώ μας είχε πει πώς να το φτιάχνουμε, του λέγαμε, γέροντα, το φτιάξαμε καλό. Πώς, είναι πολύ ωραίο. Ιδίως όταν το βλέπεις το βράδυ χωρίς φως, μας έλεγε για παράδειγμα. Δηλαδή αυτός θα το ήθελε τέλειο. Έτσι ήταν η ζωή του πάντοτε, παρατηρώντας με προσοχή και με εξυπνάδα τους άλλους, να τους ελεεί, να τους βοηθά, να αποτελεί παρηγοριά για τους άλλους. Τους τελευταίους 8 μήνες της επίγειας ζωής του, ο γέροντας Παΐσιος, λόγω της ασθένειάς του, παρέμεινε στο ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Θυμούμαι το ότι τον γνώρισα εδώ. Με εντυπωσίασε η απλότητα, το φωτεινό το χαμόγελο, το πιο γλυκό του κόσμου και εν συνεχεία με ειδοποίησε ότι είχε ένα πρόβλημα με την κύλη. Να έρθω να δω τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά μου είπε ότι δεν θέλω να χειρουργηθώ.
Λέω να φορέσω ένα κυρεπίδες, μου λέω, να ζώνει. Με εμποδίζει, μου λέει, αυτή, δεν θέλω να με εμποδίζει. Λέω, ο ιδιότροπος ο γέροντας, δεν θέλει να τον εμποδίζει. Αυτό ήταν κάθε μέρα με τους αρρώστους. Και ήταν επόμενο να το σκεφτώ, απολογούμε κατά κάποιο τρόπο, να το σκεφτώ αυτό. Είπα, όχι, θα σας φέρω εγώ κάποιοι που δεν θα έχει λουριά, δεν θα έχει τίποτε. Πράγματι, πήγα σε ένα κατάστημα που έχει ήδη ιατρικά, πήρα τρία μεγέθη. Το ένα από αυτό ήταν αυτό που του τέριαζε απολύτως. Και ξαφνικά, όπως στεκόταν έτσι μπροστά μου, αρχίζει να κάνει μετάνοιες. Σηκώνεται χαμογελαστός και μου λέει, θα το κρατήσω, δεν με εμποδίζει καθόλου. Εκεί ήταν το εμπόδιο που είπε, όχι ιδιοτροπία, δεν είχε ιδιοτροπίες ο γέροντας. Τον είδα μια-δυο φορές στο Αρχοντορίκι. Καλή ώρα έτσι. Θα έχετε δει την Παναγούδας πώς είναι, μια φωτογραφία που είναι το Αρχονταρίκι που κάθονται απ' έξω. Εκεί πηγαίναμε και καθόμασταν. Και είχα συνδεθεί μαζί του. Πληροφορήθηκε λοιπόν ότι είχε πρόβλημα, ότι πονούσε, ότι δεν ήταν καλά. Μου το είπαν και οι αδερφές από εδώ. Και έτσι μια μέρα, ένα Σάββατο, ξεχάσω, πήγαμε στο Άγιο Όρος. Φτάσανε νωρίς, εκείνη την ώρα έκλεινε την πόρτα. Δηλαδή έβαζε το σύρμα, είχε ένα σύρμα, λέει, τώρα κλειδώθηκα. Και ξαφνικά, ενώ είχε πάρει το δρόμο για το κελί, γυρίζει πίσω, με βλέπει και μου λέει, αύριο σε περίμενα. Μπήκαμε μέσα, καθίσαμε, μας κέρασε, μας καθάρισε ένα πορτοκάλι με τα χέρια του. Εκεί λοιπόν του είπα ότι, γέροντα, πρέπει να έρθείτε κάτω να σας δω. Από κοντά, στο Θεαγένιο. Ωραία, μου λέει, μεθαύριο θα κατέβω. Χωρίς βία, χωρίς αυτά τα οποία λένε ότι τον εξανάγκασαν και κάποιοι γιατροί τον απήγαγαν κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς έγιναν όπως σας τα λέω. Και πράγματι ήρθε στο Θεαγένιο. Από εκεί άρχισε η έντονη, η φορτισμένη ατμόσφαιρα σε όλη την περίοδο, τα δύο χρόνια που έζησε μετά την εγχείρηση. Εν συνεχεία βέβαια, κάθε στιγμή ήταν ξεχωριστή. Θυμούμε που μόλις διαγνώστηκε, βεβαιωθήκαμε γι' αυτό, σηκωθήκαμε να πάμε στο γραφείο μου, μου λέει, για πες μου τώρα, θα πάμε κατευθείαν ή θα το βομβαρδίσουμε πρώτα. Λέω, γέροντα, θα το βομβαρδίσουμε για να γίνει και πιο εύκολη δουλειά μου, όπως το πεζικό, μου λέει. Λέω, ναι. Από εκεί και πέρα ήταν σαν να μην πέρασε από πάνω του η ασθένεια. Μιλούσε σαν να μην ήταν και σαν να ήταν αιώνιος. Δεν τον είδα κάποια στιγμή να βογγίξει. Μόνο επειδή ήξερα, καταλάβαινα από κάποιες μικρές εισπάσεις που έκανε στο πρόσωπο, ότι πονάει αυτή τη στιγμή ο γέροντας. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, αλλά δεν είπε κουβέντα. Την ασθένειά του την αντιμετώπισε με τέτοια παλικαριά που είναι άγνωστη. Αναφέρεται ότι ένας γιατρός Ελληνοαμερικανός ήρθε από την Αμερική όταν πληροφορήθηκε τη διάγνωση εκεί της ασθένειας και του λέει, γέροντα, εγώ έχω κάνει 5.000 εγχειρήσεις στην Αμερική, είμαι χειρουργός, ογκολόγος. Θα φέρουμε ένα αεροπλάνο το οποίο θα είναι διαμορφωμένο σαν νοσοκομιακό, κοντά είναι το αεροδρόμιο προς το μοναστήρι. Θα σας μεταφέρει στην Αμερική, θα σας κάνω εγώ προσωπικά την επέμβαση, δεν θα πληρώσετε φυσικά τίποτα και θα σας φέρουμε εδώ. Και κοιτάζοντάς τον με μακαριότητα, ο γέροντας του λέει, και η Θεσσαλονίκη πολύ μου ήταν. Και λέει ο γιατρός, έχω δει ανθρώπους καρκινοπαθείς που τους έχουν ανακοινώσει ότι έχουν καρκίνο και άλλα τέτοια μακαριότητα και αμεριμνία για το θάνατο δεν έχω δει. Μέχρι την τελευταία του στιγμή ήταν πηγή και δωρεά ευεργεσίας για τους άλλους, ανεξαρτήτως του πόνου του εαυτού του.
λίγο πριν από τις 12 Ιουλίου που κοιμήθηκε, με ζήτησε. Ερχόμουν συχνά εδώ, κάθε μέρα σχεδόν. Και μου ζήτησε να τον δω, να με χαιρετήσει. Με σταύρωσε. Και μου λέει, τώρα δεν θα ξανάρθεις. Σταματούμε και την κορτιζόνη την οποία παίρνουμε, γιατί του έδινα κορτιζόνη. Έκανε πυρετό αλλιώς. Και θα σε ειδοποιήσουν οι αδερφές. Δεν θα ξεχάσω που μου είπε, δεν σε κούρασα πολύ, ήμουνα καλός, άρρωστος. Λέω, καλύτερος, γέροντα. Δεν υπήρξε καλύτερος. Και εκεί έληξε η ιστορία. Ξύπνησα το πρωί της Αγίας Ευφημίας και λέω, ο γέροντας έφυγε. Λέω στη γυναίκα μου. Μου λέει, πού το, δεν ξέρω, λέω, κάτι μου λέει ότι έφυγε. Και μετά από λίγο ήρθε το τηλεφώνημα ότι έτσι και έτσι. Έκτοτε βέβαια ζούσα και κάθε μέρα τον σκεφτόμουν και κάθε μέρα σχεδόν τον σκέφτομαι. Τον φέρνω στο νου μου και σε ευχάριστες και σε δυσάρεστες καταστάσεις. Και έρχομαι και προσκυνώ. Γιατί μια μέρα που του εξέφρασα έτσι το παραπονό μου, την ανησυχία μου, του είπα, γέροντα, φεύγετε όλοι, λέω, τι θα κάνουμε εμείς. Μου λέει, εγώ εδώ θα είμαι. Μου δείχνει από πάνω, ήταν εδώ, επάνω στην, στο, και σε κάποια από αυτά τα δωμάτια που είναι πάνω, μου δείχνει εδώ που ήταν που είναι τώρα ο τάφος του, μου λέει, εδώ θα είμαι, όποτε με θέλεις θα έρχεσαι. Το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, που είναι για τον Άγιο Παΐσιο, είναι της Ιεράς Μονής Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου, εδώ και που βρισκόμαστε. Ναι, ναι. Γράφεις ένα σημείο. Εκπληκτικό βιβλίο. Ναι. Έζησε χωρίς να αναγνωρίζει στον εαυτό του κανένα δικαίωμα παρά μία και μοναδική υποχρέωση. Να δίνει συνεχώς και να δίνεται, να θυσιάζει τον εαυτό του στον Θεό και με την άσκηση και στο πλησίον του με την αγάπη. Η αγάπη για τον πατέρα Παΐσιο, για τον Άγιο Παΐσιο, ήταν το πρώτο. Και το πρώτο. Και το μοναδικό ίσως. Όλα τα άλλα ήταν επειδή ήταν η αγάπη. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ακριβώς. Αυτό το βιβλίο μου άρεσε πάρα πολύ. Το διάβασα και το ξαναδιάβασα. Και είναι πραγματικά η περιγραφή του σύγχρονου Αγίου, του Αγίου Παϊσίου. Ποια ήταν τα διδάγματα του, εσείς τι έχετε να θυμάστε? Αλλιώς για το ίδιο θέμα θα μιλούσε σε εσάς. Αλλιώς θα μιλούσε σε μένα, γιατί ήμασταν δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Πήγαινε στην αιτία, πήγαινε στον άνθρωπο που δεχότανε τον πειρασμό, που είχε το πρόβλημα, που είχε το... και γι' αυτό απαντούσε κατά διαφορετικό τρόπο. Τον γνωρίσαμε εν ζωή. Τον Άγιο Παΐσιο τον ξέρουμε, μιλήσαμε μαζί, μας χάδεψε, μας μάλωσε, μάλωνε όταν έβλεπε παράβαση και ανησυχούσε πολύ και βέβαια είχε τη δύναμη να πείθει, μου το είπανε, όχι να πείθει, να τους λέει και να τον πιστεύουν ότι μη φοβάσαι γι' αυτό, αυτό θα γίνει έτσι, και τον πίστευαν ακλόνητα, άλλαζε η ψυχολογία των ανθρώπων που ερχόταν σε επαφή μαζί του. Αυτό που κατά τη γνώμη σας πιστεύετε ότι έκανε και κάνει τον γέροντα Παΐσιο τόσο αγαπητό? Βέβαια θα έλεγα τα θαύματά του, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω μια λέξη, η αγάπη του. Η αγάπη που είχε για τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό έμπαινε στην ψυχή αυτών που τον γνώρισαν. Ήτανε
η αγάπη του αυτή η οποία σε τραβούσε. Είχε το πιο γλυκό χαμόγελο, το πιο γλυκό του κόσμου. Γελούσε και άστραφτε το πρόσωπό του. Το αισθανόσουνα ότι σε αγαπάει. Το μετέδιδε αυτό το πράγμα ή το αισθανόσουνα. Εσείς που γνωρίζετε χρόνια τον Γέροντα Παΐσιο και έχοντας ολοκληρωθεί 20 χρόνια περίπου από την κίνησή του, νιώθετε ότι έχει φύγει? Για σας έχει φύγει ο Γέροντας Παΐσιος? Όχι. Όχι. Και νομίζω το ίδιο πράγμα αισθάνεται και όλος αυτός ο κόσμος που επί 20 χρόνια και κάθε χρόνο με εντονότερο ρυθμό μαζευόταν για το μνημόσυνό του. Τι νιώθετε? Ότι είναι εδώ, ότι είναι μαζί μας. Του μιλάω, λέω, Γέροντα, εσύ τώρα τι λες? Αυτό που έχετε κρατήσει εσείς από τον Γέροντα Παΐσιο, από τον Άγιο Παΐσιο, τι είναι? Ένα θα σας πω. Ότι και εγώ και η οικογένειά μου και πολλοί άλλοι λέμε, θα πάρω το αυτοκίνητο σήμερα το μοναστήρι, δέχεται να πάω να μπω μέσα να προσκυνήσω και να του μιλήσω. Αυτό. Τον άνθρωπο, το φίλο, που είναι πρόθυμος ανά πάσα στιγμή να με ακούσει και να με ζητεύσει. Τη βοήθειά του τη νιώθετε? Όταν ανησυχείς για κάποιο θέμα και έρθεις και το πεις και φύγεις ξαλαφρωμένος, πώς θα το εξηγήσετε εσείς? Και δεν ανησυχείς πλέον. Εδώ παρεμβαίνει η αγιοσύνη και η μεσητεία του. Ο Γέροντας Παΐσιος κοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1994. Αν και έχουν περάσει τόσα χρόνια, ο κόσμος συνεχίζει αμύωτα να τον αγαπά. Πλήθος πιστών, σειραίοι από όλο τον κόσμο, προκειμένου να προσευχηθεί και να ζητήσει τη μεσητεία του Γέροντα. Θέλω να πω πόσο δημοφιλής είναι ο Άγιος, ώστε να τον επικαλούνται οι Ρώσοι, να τον επικαλούνται οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, οι Ορθόδοξοι, αλλά και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δια των πρεσβειών του γνώρισαν ευεργεσίες διάφορες. Είναι το αδιέξοδο της εποχής μας, το οποίο οθεί τους ανθρώπους να αναζητήσουν γνήσια βιώματα και ελπίδα. Έρχεται πολλής κόσμος, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από άλλα μέρη του εξωτερικού. Αβέβαια. Από παντού. Έρχονταν από παντού. Καλά, η πίστη είναι στο Θεό και ο Γέροντας θα στεναχωριέται αν νομίζουμε ότι είναι ο Γέροντας. Όχι. Είναι ο Χριστός του και η Παναγία του. Η Παναγία μας και ο Χριστός μας. Και μετά ο Γέροντας. I come from Moldavia. I was in Holy Mountain 1 week, but now before to leave the Greece, we try to go in Souroti because I like to pray with together with Father Paisios. What do you know about Father Paisios? I read all the books. I didn't see never face to face, but I feel like I talk with him. We do many kilometers. No eat today, no drink. We do the sacrifice to come to see. And more sacrifice they do the many people, you know, with children, old lady, 80-year-old. Paisi working too much. English people, Romanian people, Greek people run here. He's gonna win the sky, but he's present here with the monks, with us. He's the spiritual father for me. And I, when I have a problem, I pray, and he give me the answer. Η δύναμη της προσευχής του, το μέγεθος της αγάπης του, η εμβέλεια της πνευματικής του ακτινοβολίας συγκροτούσαν την εικόνα ενός γέροντα που έστεκε στα βράχια του Αγίου Όρους ως απομακρυσμένος φάρος που κατεύθυνε τα καράβια του κόσμου στον σωστό προορισμό τους. Ας σταθούμε με φόβον Θεού και ας είμαστε προσεκτικοί
Γιατί η κάθε μέρα που περνά, ο άνθρωπος δίνει και εξετάσεις. Κάθεται στο σκαμνί και γράφει. Τι έγραψε σήμερα στην κόρα σου, τι έργα αματωλά, τι έργα αγαθά. Θα δώσεις εξετάσεις ή μάλλον δίδει κάθε μέρα εξετάσεις. Και μια μέρα όταν τελειώσει ο χρόνος, θα μαζευτούν τα χαρτάκια που γράψαμε στο δανείο μας και θα εξεταστούν από τον καθηγητή και αλλήμονό μας αν μέσα εκεί είναι γραμμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με το θέμα της σωτηρίας μας. Διότι η μεν παρούσα ζωή είναι πρόσκαιρη, η μέλουσα είναι αθάνατη. Δεν τελειώνει ποτέ. Θα ζούμε και αιωνίως. Ή στη χαρά ή στο σκοτάδι.